μάτι που έχει κλείσει. Έχω 8 αλλάματα. Το μάτι και το θύμι μου έχουν αλλάξει θέση. Και το θύμι εδώ πέρα. Όλη αυτή η πλευρά του κεφαλιού μου έχει φουσκώσει πάρα πολύ. Σε αυτή την κατάσταση την έφερε ο δράστης που βλέπετε με τα αρχικά σίγμα κάμπα. Η κοπέλα νόμιζε ότι έχασε την όρασή της. Νόμιζε ότι δεν θα ζήσει στα χέρια του. Η αποκλειστική της μαρτυρία στο Στάρ και τον Βαγγέλη Μπούμα αποτυπώνει ξεκάθαρα την αγριότητα του δράστη. Έρχεται να χειροποιήσει μου πλήν το στόμα. Μετά να έξω στο πάτωμα στο σκάτλα σπόνερα που έχει εκεί. Θα λίγο να γυρίσει. Δεν το τζιγκίνωσα. Ήταν αυτό και κεφαλοκλήρωμα με μόνιμο μπουνιέ. Αλλά οπότε κατάλαβα πω θέλω να κάνω λίγο μισό να σα αφήσω μου κάτι. Μετά κιόλα που καταλάβαμε με τι δεξιέ και δεν βγάζει άκρη, γιατί κι εγώ είχα κάπω περάσει το χέρι μου τον νόμο που δεν ξέρω και εδώ του έσχιζα το πρόσωπο που σα βγάλω να μάθω και κάτι το κάνω. Οπότε μπορούσα. Και στρίβιζα ταυτόχρονα. Με πίσω τα μαλλιά, πανέχει το πρόσωπό μου, παζαζόρο από κάτω. Εκείνη γύριζε από έξοδο, εκείνος την παρακολούθησε. Βρήκε την κατάλληλη στιγμή όταν το κορίτσι στάθηκε 2 λεπτά στον δρόμο με να κοπάσει την αντιβροχή. Οπότε είπα, αντί να συνεχίσω να έρθω μέχρι εδώ, να κάτσω να κάνω ένα τσιγάρο, να σταματήσω πολύ βροχή. Και να φύγει και το περίεργο που με ακολουθούσε. Είχε στριχτεί σε μια γωνία. Και την κοιτούσα και με κοιτούσε. Ο δράστης χτύπησε την κοπέλα ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε, στην οδό Αγίου Δημητρίου. Όταν άκουσε τις φωνές των γειτόνων που έλεγαν αστυνομία, στη συνέχεια έφυγε τρέχοντας προς την οδό Μυστρά. Αφού πρώτα της άρπαξε το κινητό της τηλέφωνο, 20χρονη παρά τα μονοταχτήματα που είχε δεχθεί, τον κυνήγησε. Που είδαμε την κοπέλα να κατεβαίνει, να φωνάζει με χτυπημένο το κεφάλι, με σκοτώνει, με σκοτώνει. Βγήκε ο πατέρας μου στο μπαλκόνι της φωνάζει «Έλα κοπέλα μου, έλα κοπέλα μου». Την έφερε μέσα, είδαμε ότι είναι πάρα πολύ χτυπημένη. Η αποπειρα βιασμού σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της 6ης Νοεμβρίου στην οδό Αγίου Δημητρίου στην Ίκαια. Λίγες ώρες μετά οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη στην πόλη των οδών Ψαρών και Καλλικρατίδας. Ο 28χρονος είναι γνωστός στις αρχές, αποφυλακίστηκε από τα Γρεβενά περίπου πριν από 7 μήνες. Ήταν κρατούμενος από το 2018 για αποπειρα βιασμού στη Θεσσαλονίκη αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.